Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στην πόλη μας έχει πέσει αισθητά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου. Άρχισε να κάνει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετό κρύο. Εμείς όμως βρισκόμαστε εδώ, όπως έχουμε πει, κάθε Παρασκευή και Δευτέρα, μαζί με το φρέσκο γάλα Τριαντάφυλλος Γάλα Ημέρας, που θα μας κάνει παρέα όλη την αγωνιστική περίοδο των πρωταθλημάτων της ΓΑΜΑ Εθνικής και του Α και Β κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης. Να πω επίσης ότι στην παρέα μας είναι το My Cafe στην Κάπα Δρίζη 2 στο Γυάλινο Κτίριο. Είναι ένα νέο σύγχρονο αθλητικό καφενείο που μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες της αρεσκίας σας σε έναν πολύ όμορφο και άνετο χώρο, καθώς επίσης και το καφέ Γκάζι, το οποίο βρίσκεται στην Κάπα Καραμαλή 30, που είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας, έχει εκλεκτούς μεζέδες, να πιείτε το τσιπουράκι σας σε ένα πολύ όμορφο και ήσυχο περιβάλλον. Διαθέτει μεγάλες τηλεοράσεις που μπορείτε να δείτε και εκεί τους αγώνες που σας ενδιαφέρουν. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι στην παρέα μας προσθέθηκαν και οι χωματουργικές επιχειρήσεις Αφή Καρανάνου, βρίσκονται στον Κρόκο Κοζάνης. Και επίσης να πω ότι, να μην ξεχάσω να πω ότι πάντα σε συνεργασία με το Ματιέστα Σπορ θα δώσουμε το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής που ξεκινάει την Κυριακή που μας έρχεται και το πρόγραμμα της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης, μια που η Β κατηγορία θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα. Να πω για ακόμα μία φορά ότι η εκπομπή Αθλητική Ανασκόπηση είναι σε συνεργασία πάντα με το Ματιέστα Σπορ, το οποίο προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 10.30 από την συχνότητα του Flash TV. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι η δεύτερη εκπομπή, τη Δευτέρα που μας έρχεται, έχει καλεσμένη την ομάδα της ΑΕΠ Ποντίον, μία ομάδα η οποία μας εκπροσωπεί στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Να πω επίσης ότι θα δώσουμε τους αγώνες, καθώς επίσης και κάποια νέα των ομάδων που έχουμε. Πριν ξεκινήσουμε με τους αγώνες, να αναφέρω ότι η εκπομπή θα ανεβαίνει και στο YouTube, θα μπορείτε να μπαίνετε και να αναζητείτε την εκπομπή κάνοντας εγγραφή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που κάναν εγγραφή και μου δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσω να κάνω αυτό το νέο εγχείρημα που το δέχτηκαν οι περισσότεροι με πολύ θετική σκέψη και χαμόγελα. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να δώσω και στον Γιώργο τον Κατσίκα και στην Βάσο της Κόρδα που με βοηθάν πάρα πολύ και με παρότριναν και αυτοί να συνεχίσω να κάνω κάτι το οποίο το αγαπώ και μ' αρέσει. Τώρα να ξεκινήσουμε. Έχουμε πρεμιέρα στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία την Κυριακή. Δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και να τις ευχηθώ καλή επιτυχία είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων και ο Μακεδονικός Φούφα από την Εορδαία. Να πω για την Αθλητική Ένωση Ποντίων ότι φέτος γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η ομάδα της ΑΕΠ, το έχει δείξει και στο παιχνίδι της πρώτης φάσης του κυπέλου με αντίπαλο την Κοζάνη. Νιώθει έτοιμη, είναι έτοιμη να μπει στο στίβο της ΓΑΜΑ Εθνικής, μια ΓΑΜΑ Εθνική πάρα πολύ δύσκολη, πολύ μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, κούραση για τους ποδοσφαιριστές. Νομίζουμε όμως ότι η ΑΕΠ θα ανταπεξέλθει, πρωτίστως να
μαζέψει γρήγορα βαθμούς, να διασώσει την κατηγορία και πιο πάνω και αργότερα να καταλάβει όσο γίνεται ψηλότερη θέση. Οι θύνοντες της ομάδας έχουν πει ότι φέτος θα δούμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά, από την προηγούμενη χρονιά της ΑΕΠ στην ΓΑΜΑ Εθνική, και ελπίζουμε να δούμε την ΑΕΠ όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί το χρειάζεται η πόλη, το χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Να πούμε επίσης ότι και ο Μακεδονικός Φούφα συνεχίζει και φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, μια που έφτασε ένα σκαλοπάτι πριν την άνοδό του στην Β' Εθνική, αλλά δεν τα κατάφερε. Με νέο προπονητή και με αρκετές προσθήκες θα μπει στην μάχη της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας, μια παραδοσιακή δυνατή ομάδα, ένα πρότυπο ομάδας που θα πρέπει πολλές ομάδες να την αντιγράψουν. Λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε επαγγελματικά πλαίσια και η δουλειά που γίνεται είναι άκρος επαγγελματική, με μπροστάρι έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει περισσότερο από τον καθένα το ποδόσφαιρο, τον πρόεδρο, τον κύριο Χάιτα. Να πούμε ότι τα παιχνίδια της Κυριακής είναι για την πρώτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Μακεδονικός Φούφα φιλοξενείται από τον Θυναλιακό, είναι ομάδα της Κέρκυρας, στις 4.30 ώρα το απόγευμα, και η ΑΕΠ Οντιών φιλοξενεί την Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Είπαμε ότι ο Μακεδονικός Φούφα πάει στην Κέρκυρα να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα και γιατί όχι και το τρίποντο, και οι πόντοι θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στο ΔΑΚ Κοζάνης 4.30 ώρα την Κυριακή, να πάρουν και αυτοί το πρώτο τρίποντο και να ξεκινήσουν ιδανικά την ποδοσφαιρική χρονιά. Από εδώ θέλω να δώσω προσωπικά τις ευχές μου και στην ομάδα της ΑΕΠ Οντιών και στην ομάδα του Μακεδονικού Φούφα που μας εκπροσωπούν στη ΓΑΜΑ Εθνική, όσο καλύτερα, πρωτίστως να υπάρχει υγεία και χωρίς τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί στους ποδοσφαιριστές, και όλα να πάνε σύμφωνα με το πλάνο και το σχέδιο που έχουν οργανώσει οι θύνοντες των ομάδων. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τόσο την ομάδα της ΑΕΠ Οντιών όσο και την ομάδα της Κοζάνης. Χρειάζεται η τοπική κοινωνία και οι δύο ομάδες να βρίσκονται όσο πιο ψηλά γίνεται, και αυτό θα γίνει μόνο με τη δική μας παρουσία στο γήπεδο. Να αφήσουμε τη ΓΑΜΑ Εθνική και να πάμε στην πρεμιέρα που έχουμε στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική που ξεκινάει στις 4.30 ώρα το Σάββατο, με τα εξής παιχνίδια. Όπως είπαμε, το Σάββατο 4.30 ώρα ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης. Η Β' κατηγορία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε τα ζευγάρια όσον αφορά τους αγώνες του Σαββάτου. Το Σάββατο στο γήπεδο Νεάπολης θα παίξει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου με τον Τιτάν Σερβίων. Στο ΔΑ Κοζάνης θα παίξει η ομώνυμη ομάδα της Κοζάνης με τον Ηρακλή Πτολεμαΐδας, μια νεανική ομάδα η οποία κατάφερε πέρσι και διατηρήθηκε στην Α κατηγορία, στην Α κατηγορία της ΕΠΣ. Χρησιμοποιεί ο Γρηγόρης Πανίδης πολλούς νέους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ προερχόμενος από την Ακαδημία του Ηρακλή, και να δώσουμε συγχαρητήρια στους προπονητές οι οποίοι χρησιμοποιούν νεαρούς ποδοσφαιριστές και δίνουν ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά να δείξουν τις ικανότητές τους. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι στο γήπεδο Σιάτιστας, μεταξύ των ομάδων Μακεδονικός Σιάτιστας και Βέρμιο Καρδιοχωρίου. Ο Μακεδονικός Σιάτιστας, προερχόμενος από τη ΓΑΜΑ Εθνική, πλέον αγωνίζεται στην Α κατηγορία, και το Βέρμιο Καρδιοχωρίου είναι νεοφώτιστη ομάδα στην Α κατηγορία, προέρχεται από τη Β' κατηγορία, μια νεανική ομάδα του Καρδιοχωρίου που και αυτή στηρίζεται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τέλος να πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι
το εορδαϊκός Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής στο γήπεδο του Πτολεμαΐδας. Ο εορδαϊκός είναι ένα από τα φαβορί ανόδου. Οι θύνοντες της ομάδας θέλουν και επιθυμούν να κάνουν πρωταθλητισμό. Αντιμετωπίζει το Μέγα Αλέξανδρο Χαραυγής μια ομάδα η οποία κατάφερε να σωθεί πέρσι τις τελευταίες αγωνιστικές και να διατηρηθεί στην Α κατηγορία. Να πούμε τώρα ότι υπάρχουν και δύο παιχνίδια την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν στις 22.09 και ώρα 4.30 θα έχουμε δύο παιχνίδια της Α κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Εθνικός Βατερού και Γαλατινή. Στο γήπεδο Βατερού 4.30 ώρα και αυτό το παιχνίδι. Δύο παραδοσιακές ομάδες, δυνατές ομάδες, οι οποίες προσφέρουν θέαμα. Είναι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται χρόνια στην Α κατηγορία και η καθεμία με τους στόχους τους, και τους εύχομαι καλή επιτυχία και να έχουν ένα πρωτάθλημα με τους στόχους που έχουν βάλει. Το επόμενο παιχνίδι είναι του Αλιάκ Μονεανής με τον ΠΑΟΚ Κύλων, μια ενή η οποία έκανε την έκπληξη φέτος στις μεταγραφές του καλοκαιριού, ενισχύθηκε πάρα πολύ στο ρόστερ της, έχει έναν νέο και φιλόδοξο προπονητή, τον Γιώργο Τσέπουρα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και αυτή κατάφερε να διατηρηθεί στην Α κατηγορία στις τελευταίες αγωνιστικές της περσινής περίοδου. Βέβαια να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ Κύλων έχει καινούριο προπονητή, τον Χάρη Βοριαζίδη, ένας έμπειρος και γνώστης και προπονητής γνώστης της κατηγορίας. Καθώς επίσης να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ Κύλων χρησιμοποιεί πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του. Επίσης να αναφέρω ότι τα παιχνίδια δεν τελειώνουν το Σαββατοκύριακο, έχουμε παιχνίδι και την Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 4.30 θα διεξαχθεί το τοπικό ντέρμπι μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης και του Μακεδονικού Κοζάνης στο γήπεδο Λευκόβρησης. Να ξαναπώ ότι 4.30 ώρα τη Δευτέρα είναι ένα τοπικό ντέρμπι μεταξύ δύο παραδοσιακών δυνάμεων της Α κατηγορίας. Ο Μακεδονικός φέτος μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τα φιλικά και από τον αγώνα κυπέλου ότι είναι μια πάρα πολύ έχει γίνει μια καινούργια προσπάθεια, έχει ισχυροποιηθεί η ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έμπειρους, και το ρόστερ του Μακεδονικού θα το ζήλευαν πάρα πολλές ομάδες. Έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ και φαντάζει στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας. Αυτά όμως πρέπει να αποδεικνύονται και μέσα στο γήπεδο. Να πω για άλλη μια φορά, να μην ξεχάσω να πω για άλλη μια φορά, ότι στην παρέα σήμερα έχουμε το γάλα ημέρας Λευκάρων, φρέσκο γάλα τριαντάφυλλος. Το My Cafe, το οποίο βρίσκεται στην Κάπα Δρίζη 2 στο γυάλινο κτίριο, ένα σύγχρονο αθλητικό καφενείο που μπορείτε να πιείτε τον καφέ και να παρακολουθήσετε όποιον αγώνα επιθυμείτε, καθώς επίσης το καφέ Γκάζι, το οποίο βρίσκεται στην Κάπα Καραμαλή 30, ένα καφέ με πολύ ωραίο περιβάλλον που μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, πλούσια δέσματα σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τις χωματουργικές εργασίες Καρανάνος που βρίσκονται στον Κρόκο Κοζάνης. Επίσης να μην ξεχάσω να πω από τα νέα των ομάδων ότι η Αθλητική Ένωση Ποντίων ανακοίνωσε και επίσημα πλέον την απόκτηση του Βασίλη Πάλα, του επιθετικού Βασίλη Πάλα, ο οποίος η τελευταία ομάδα που αγωνιζόταν ήταν η Τρίγλια, και να πω ότι ανακοίνωσε και την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάμπη Σταυρίδη, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στον Μακεδονικό Φούφα. Τώρα τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που βρίσκονται δίπλα μου και σε όλους τους συνεργάτες
για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Κάθε εκπομπή θα γίνεται καλύτερη και πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Πρωτίστως θα δίνουμε και αποτελέσματα από τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι οι αγώνες του Σαββατοκύριακου, τόσο της Α και της Β κατηγορίας, τα αποτελέσματα των αγώνων προσφέρονται σε live streaming πατώντας ματιές στα σπορ στο Facebook. Βλέπετε ανά πάσα στιγμή τα αποτελέσματα των αγώνων. Να μην ξεχάσω, κλείνοντας, να πω ότι τη Δευτέρα στις 10.30, μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία στην πρεμιέρα του στην εκπομπή «Ματιές στα σπορ», ο Γιώργος Οκατσίκας θα έχει τη δεύτερη του εκπομπή στο Flash. 10.30 λοιπόν στο Flash, Γιώργος Κατσίκας με φιλοξενούμενη ομάδα, την ομάδα της ΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο τους φίλους, που δεν είναι λίγοι, και ελπίζω ότι την Δευτέρα θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Παύλος Καλαμπιερίδης.